Είναι από τα πράγματα τα οποία δεν γνωρίζω και θα τα ακούσω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ούτε εγώ. Ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να, ως εφαρμογή να βοηθήσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις, θα μπορούσα να το αντιληφθώ, αν και εκεί θα ήθελα να μου εξηγηθεί. Αλλά ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να ενσωματωθεί στην διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης, είναι δύσκολο να το αντιληφθεί. Αυτό το αντιλαμβάνεσαι. Εδώ είναι μαζί μας ο κύριος Ευάγγελος Μακράκης, μαιευτήρας γυναικολόγος και επιστημονικός διευθυντής της Μονάδας Υγεία, IVF, και θα μας τα εξηγήσει. Τώρα, τεχνητή νοημοσύνη, εδώ προβληματιζόμαστε με τον Γιώργο και τη Χρύσα και πώς μπορεί να βοηθήσει τον τομέα, να μπει στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Κύριε Μακράκη μου. Καλημέρα καταρχάς. Καλημέρα, πάνω απ' όλα. Κύριε Παπαδάκη, και πάνω απ' όλα και σε όλη την ομάδα. Η τεχνητή νοημοσύνη πράγματι είναι μια τεχνολογία η οποία γενικά στη ζωή μας έχει μπει και όσο περνάνε τα χρόνια θα μπαίνει και περισσότερο. Τεχνητή νοημοσύνη ουσιαστικά είναι υπολογιστικά συστήματα τα οποία χρησιμοποιούν αλγόριθμους και είναι ικανά να κάνουν δράσεις, πράξεις δηλαδή ή υπολογισμούς που εμπεριέχουν στοιχεία ανθρώπινης συμπεριφοράς που υπονοούν ότι υπάρχει ευφυΐα σε αυτές τις δράσεις ή νοημοσύνη. Για παράδειγμα, μπορούν να μαθαίνουν από προηγούμενες εμπειρίες. Μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις ή συμπεράσματα. Μπορούν να κάνουν γενικεύσεις και γενικά διάφορες δράσεις που θυμίζουν την ανθρώπινη νοημοσύνη. Αυτό που φαίνεται τώρα, και θα πάμε τώρα για την αναπαραγωγή να μας πείτε, θα ήταν πολύ χρήσιμο για την πολιτική, κύριε Μακράκη. Δηλαδή πριν να ασχοληθεί κάποιος με την πολιτική, να πέρναγε αυτή τη διαδικασία για να δούμε αν μπορεί να αντιμετωπίσει και τα κρίσιμα προβλήματα του τόπου. Χρήσιμος μου είσαστε, πολύ χρήσιμος. Θα σας ρωτήσουμε. Αυτή η τεχνολογία τώρα στα ζευγάρια που υποβάλλονται σε αυτή τη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης, σε τι βοηθά, αυξάνει τις πιθανότητες? Ανέκαθεν ο τομέας της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και της εξωσωματικής γονιμοποίησης ακολουθούσε τις τελευταίες εξελίξεις και πρωτοποριακές τεχνικές που για πρώτη φορά εφαρμόστηκαν. Έτσι λοιπόν αναπόφευκτα η τεχνητή νοημοσύνη πήγε να μπει και μπήκε. Έχει μπει σε διάφορα κομμάτια, απλά πολύ αδρά λέω ότι η εξωματική γονιμοποίηση είναι η φάση, η κατάσταση όπου στην αρχή παίρνουμε οάρια, τα γονιμοποιούμε εξωσωματικά, τα καλλιεργούμε στο εργαστήριο και τα επιστρέφουμε στη συνέχεια στη μήτρα, στη γυναίκα για να δούμε αν επιτευχθεί κοίηση. Το σημείο λοιπόν που είναι το πιο εντυπωσιακό γιατί και σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη είναι η καλλιέργεια των εμβρίων στο εργαστήριο. Έτσι λοιπόν τι κάναμε. Μέχρι τώρα φτιάχναμε, γονιμοποιούσαμε τα έμβρια στο εργαστήριο, τα τοποθετούσαμε σε ειδικούς εποαστές, κλιβάνους, με σταθερή θερμοκρασία, υγρασία, τέλος πάντων σταθερές συνθήκες, για να κάνουν εκεί τις πρώτες διαιρέσεις της ζωής. Και θέλαμε όμως να ελέγξουμε πώς πάνε αυτά τα έμβρια. Έτσι λοιπόν ο εμβριολόγος έπρεπε να ανοίγει κάθε μέρα ή κάθε δεύτερη μέρα αυτό το ντουλαπάκι, τον εποαστή, για να κοιτάει, να βγάζει τα έμβρια, να κοιτάει στο μικροσκόπιο. Μάλιστα. Αυτό όμως είχε σαν αποτέλεσμα αυτή η διαταραχή της συνεχούς καλλιέργειας δυνητικά θα μπορούσε να επηρεάσει τα έμβρια καθώς αναπτύσσονταν. Έτσι Κύριε λοιπόν Μακράκη. Έρχεται η τεχνολογία. Ολοκληρώστε. Ναι, έρχεται η τεχνολογία και παράγει αυτούς τους καινούριους κλιβάνους που ουσιαστικά εκτός του ότι είναι καλύτεροι κλίβανοι έχουν μέσα ενσωματωμένη μία κάμερα και τραβάει μία φωτογραφία κάθε 10 λεπτά στα έμβρια καθώς αυτά αναπτύσσονται μέσα στον κλίβανο. Και στη συνέχεια αυτές οι φωτογραφίες συντίθεται σε ένα βίντεο, κάπως έτσι θα το φανταστείτε, και ουσιαστικά έχουμε live την ανάπτυξη κάθε εμβρίου από το στάδιο των 2 κυττάρων μέχρι την 5η μέρα στο στάδιο της βλαστοκίστης που θα επιστραφεί, θα κάνουμε την εμβριομεταφορά. Έρχεται τώρα η τεχνητή νοημοσύνη και τι κάνει. Έχει πληροφορίες από εκατοντάδες χιλιάδες έμβρια και λέει ότι αυτό το έμβριο θα προσέξεις αυτή τη διαίρεσή του ή την παρακάτω διαίρεσή του ή αυτό το σημείο στην εξέλιξή του
γιατί εκεί θα κρίνει, θα κριθεί αν αυτό το έμβριο είναι καλύτερο από κάποιο άλλο. Μάλιστα, αυτό το οπότε έρχεται ο αλγόριθμος και αυξάνει και τις πιθανότητες λογικά. Μάλιστα. Έρχεται ο αλγόριθμος, ναι, και σε βοηθάει να επιλέξεις. Τώρα το καταλάβαμε. Τώρα το καταλάβαμε. Πείτε μας τι θα πρέπει να αναζητήσει και τι θα πρέπει να προσέξει ένα ζευγάρι πριν μπει σε αυτή τη διαδικασία. Εντάξει, προφανώς από τη στιγμή που η τεχνολογία έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα, θα πρέπει να, να ξέρει ότι το εργαστήριο, η μονάδα της εξωσωματικής μπορεί να του παρέχει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Γιατί όλα αυτά που σας είπα αντικατοπτρίζονται σε βελτίωση προφανώς των ποσοστών επιτυχίας. Τα έχουν, αυτά είναι, όλα αυτά που μας λέτε, μπορεί κάποιος να τα συναντήσει όπου μπαίνει σε διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης ή πρέπει να είναι ένας εξειδικευμένος χώρος σαν αυτόν που μας περιγράψατε. Και με λίγα λόγια, εσείς στο υγεία έχετε αυτή τη δυνατότητα? Ναι, προφανώς, την έχουμε. Και είναι κάτι το οποίο όλα τα εργαστήρια μπορούν να επενδύσουν. Εξαρτάται από το βαθμό βέβαια της επένδυσης, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτά τα συστήματα είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά είναι και πάρα πολύ ακριβά. Πιο ακριβή είναι η ζωή όμως. Πιο ακριβή είναι η ζωή και ξέρουμε την αγωνία αυτών των ανθρώπων που καταφεύγουν σε διαδικασία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής να φέρουν ένα παιδί στον κόσμο. Σωστά. Πόσο και βέβαια είναι να... και πάρα πολλά άλλα πράγματα πλην της τεχνητής νοημοσύνης είναι και η ανθρώπινη νοημοσύνη. Έτσι, έτσι. Που δεν πρέπει ποτέ να την παραγνωρίζουμε. Φυσικά. Διότι όσα χρόνια και να περάσουν στην ιατρική, πάντα θα πρέπει να θυμόμαστε τους δασκάλους μας ότι ο καλός κλινικός γιατρός πάντα θα πρέπει να έχει μπροστά του τον άνθρωπο και να κοιτάει, να κοιτάει τον ζευγάρι στα μάτια. Εμείς θέλουμε να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία και πολλά παιδιά μέσα από αυτή τη διαδικασία, όσο το δυνατόν. Περισσότερα παιδιά και επιτυχίες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να σας ευχαριστήσουμε. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή.